Φίλες, φίλοι, γεια σας. Παρακολουθείτε το κανάλι Θάνος Κόκαλης Δημοσιογράφος και σε λίγο θα δούμε αναλυτικά και τα εξής. Ξεκίνησε η εισαγγελική έρευνα για τις υποκλοπές υπό τον Ισίδωρο Ντογιάκο. Μήπως μπορείτε όμως να μαντέψετε ποιο είναι το πρώτο πράγμα που άρχισε να ερευνά ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου? Αυτό θα είναι και το σημερινό μας quiz και η απάντηση θα δοθεί σε λίγο. Όπως πάντα βέβαια θα έχουμε και μία μικρή βοήθεια. Ο Ντογιάκος ερευνά αυτό ακριβώς που επιθυμεί να μάθει και το Μαξίμου. Μπαράζ ξαφνικών ανακοινώσεων με τρελά μέτρα στην Ευρώπη. Το σύνθημα είναι «Αυτό το καλοκαίρι είναι το τελευταίο με την ζωή, όπως την ξέραμε». Μας την έφεραν πισόπλατα οι φίλοι και σύμμαχοί μας Αμερικανοί. Τι ανακοίνωσε το State Department για το μεγάλο κοίτασμα που ανακαλύφθηκε στην Κύπρο. Και ρεπορτάζ για ντομάτες. Πώς παρουσίασε η ΕΡΤ την τουρκική προπαγάνδα με την σύζυγο του Ερντογάν που πήγε να μαζέψει ντομάτες με τους απλούς αγρότες. Θα ξεκινήσουμε με την πιο σημαντική είδηση, θεωρώ, των τελευταίων ημερών, γιατί έχω την εντύπωση ότι δεν έχουν αντιληφθεί όλοι την σημασία της και τι κουβαλάει για όλους μας αμέσως μόλις τελειώσει αυτό το καλοκαίρι. Τις τελευταίες ημέρες, στα περισσότερα ελληνικά μέσα ενημέρωσης, τηλεόραση, ραδιόφωνο, εφημερίδες, θα έχετε προσέξει ότι γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στην αλλαγή του κλίματος. Για παράδειγμα, πολλοί θα έχετε ακούσει και θα έχετε διαβάσει τελευταία το πόσο καύσωνας και η ξηρασία έχουν στερέψει ποτάμια στην Κίνα, στην Βρετανία, στη Γαλλία και πώς οι παγετώνες κινδυνεύουν με εξαφάνιση. Και τι ακολουθεί αμέσως μετά από τέτοια ρεπορτάζ? Μία δήλωση από έναν ειδικό, από έναν αρχηγό κράτους, ότι πρέπει να κάνουμε θυσίες. Τις θυσίες βεβαίως θα τις κάνουμε εμείς και όχι αυτοί που τις ανακοινώνουν, και πως κάτι πρέπει να γίνει για να ανακόψουμε αυτή την αλλαγή στο κλίμα. Μόνο που πλέον από τα λόγια φαίνεται ότι έχουμε περάσει στις πράξεις και μάλιστα πολύ πιο γρήγορα από ό,τι περίμενα, για να πω την αλήθεια. Ο Μανουέλ Μακρόν, αναφερόμενος στην ξηρασία που πλήττει τις νότιες περιοχές της Γαλλίας, προειδοποίησε ότι έρχονται δύσκολες ημέρες με λήψεις στα αποθέματα νερού και την ενεργειακή κρίση. Πολύ χαρακτηριστική ήταν η δήλωσή του «Αυτό που ζούμε είναι μια μεγάλη αλλαγή ή μια μεγάλη ανατροπή. Αυτό το καλοκαίρι ζούμε και την τελευταία χρονιά της αυθονίας», είπε ο Γάλλος πρόεδρος μπροστά στις κάμερες. Την ίδια στιγμή στην Γερμανία έχουν μπει σε πλήρη εφαρμογή τα μέτρα με πλαφόν στους θερμοστάτες και κλείσιμο διακόπτη του ζεστού νερού για εξοικονόμηση ενέργειας. Στη Βρετανία ανακοινώθηκε ότι απαγορεύεται στο εξής η χρήση νερού για 15 εκατομμύρια πολίτες. Στο εξής θα είναι παράνομο και θα τιμωρείται όποιος ποτίζει τον κήπο του ή πλένει με νερό τα τζάμια του σπιτιού ή το αυτοκίνητό του. Τα τρελά αυτά μέτρα θυμίζουν και λίγο την περίοδο λειψιδρίας που είχαμε ζήσει στην Ελλάδα, με παρόμοιες απαγορεύσεις για συγκεκριμένη χρονική διάρκεια, μόνο που η Βρετανία μοιάζει να έχει πάει το πράγμα ένα βήμα παραπέρα. Στην Ιταλία επίσης θυμίζουμε ότι τον Ιούλιο ο Δήμος Βερόνας πήρε την ίδια απόφαση μέχρι τέλος Αυγούστου, οπότε μέχρι και τις 31 του μήνα όποιος ποτίζει κήπους, ξεπλένει γήπεδα, σπίτια, αυτοκίνητα και τα λοιπά με νερό, τιμωρείται με πρόστιμο 500 ευρώ. Στην Κίνα, όπου το προηγούμενο διάστημα ο καύσωνας έπληκε συγκεκριμένες επαρχίες, δόθηκε η εντολή σε επιχειρήσεις να αναστείλουν τη λειτουργία τους, ενώ υπήρξαν προβλήματα και στην ηλεκτροδότηση των νοικοκυριών. Όλα αυτά έχουν έναν κοινό παρανομαστή. Πατάνε πάνω στην αλλαγή του κλίματος, όπως πάνω εκεί πάτησε και ο 19, άσχετα το πόσοι μετά από 2 χρόνια το έχουν αντιληφθεί ή όχι. Θα επαναλάβω μόνο τις μελέτες που έλεγαν για το πώς τα κλειδαμπαρώματα έκαναν και ένα καλό, ότι δηλαδή καθάρισαν την ατμόσφαιρα. Παρατηρώ λοιπόν ότι έχουμε μία επίσπευση μέτρων και απαγορεύσεων που αφορούν και επηρεάζουν και θα επηρεάσουν όλο τον πλανήτη, όπως ακριβώς έγινε με τον 19. Η Βρετανία, εκτός των απαγορεύσεων στην χρήση νερού, όπως είχαμε πει σε προηγούμενα βίντεο, ετοιμάζεται να εφαρμόσει για τα σχολεία μαθήματα 3 ημερών την εβδομάδα για εξοικονόμηση ενέργειας. Και τις υπόλοιπες μέρες τι θα κάνουν οι μαθητές? Μαντεύω τηλεκπαίδευση. Όταν είχαμε αναφέρει αυτή την είδηση, ένας τηλεθεατής ρώτησε από κάτω με σχόλιο: «Μα καλά, και στο σπίτι το παιδί με τον υπολογιστή, με την τηλεκπαίδευση, δεν καταναλώνει ενέργεια?»
η τηλεκπαίδευση εδώ και 2 χρόνια σας έχω τονίσει ότι δεν είναι προσωρινή και ήρθε για να μείνει, σε αντίθεση με τα μουσια και τα ψέματα που σας έλεγαν. Ήρθε για να μείνει και θα εφαρμόζεται με διάφορες αφορμές. Δεν πρέπει να μένουμε στο δέντρο και να χάνουμε το δάσος. Μια χαρά εφαρμόστηκε στην Ελλάδα η τηλεκπαίδευση, πέρασε χωρίς ιδιαίτερες αντιδράσεις και το ρεύμα το πλήρωναν οι γονείς του μαθητή όταν έκανε τα μαθήματά του από τον υπολογιστή. Για να δούμε όμως αν θέλετε ακόμα και το δέντρο, εφόσον ρωτάνε κάποιοι τηλεθεατές, προφανώς αυτοί που παίρνουν τέτοιες αποφάσεις υπολογίζουν ότι άλλη ποσότητα ρεύματος καταναλώνει ένα ολόκληρο σχολείο όταν είναι ανοιχτό για τόσους μαθητές και άλλο ένας μαθητής με τον υπολογιστή στο σπίτι του. Αλλά το θέμα μας δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι, όπως σας είχα πει σε ένα σύντομο βίντεο, ότι η ίδια φιλοσοφία και κάποια μέτρα που χρησιμοποιήθηκαν με τον 19 θα χρησιμοποιηθούν και για το κλίμα σύντομα. Είπαμε πριν για τις πρωτόγνωρες αποφάσεις που πάρθηκαν στην Ευρώπη για την αλλαγή του κλίματος, για εξοικονόμηση ενέργειας, λόγω λειψιδρίας, ξηρασίας και άλλα. Και δεν θα είναι και οι μόνες αποφάσεις ή και τα μόνα μέτρα, θεωρώ ότι είμαστε ακόμα στην αρχή. Σας υπενθυμίζω όμως τώρα τι σας έλεγα στις αρχές Ιουλίου. Όλο αυτό το διάστημα, όλα αυτά τα χρόνια, με αυτά που συμβαίνουν και μεταφέρουμε μέσα από εδώ, εάν μπορούσα να ξεχωρίσω ένα πολύ σημαντικό ερώτημα, το οποίο μου το έχετε κάνει και πάρα πολλές φορές και προσπαθώ με τον τρόπο μου να δώσω απαντήσεις, δεν ξέρω αν τα καταφέρνω, θα επιχειρήσω να το απαντήσω για τα 2 χρόνια που κλείνουμε, λέγοντας το εξής για όσους δεν έχουν αντιληφθεί τι συμβαίνει. Είναι η δική μου οπτική των πραγμάτων, δεν σημαίνει απαραίτητο ότι είναι έτσι. Όταν τα μέτρα που λαμβάνονται και θα ληφθούν για το περιβάλλον θα σου θυμίσουν αυτά που ελήφθησαν και πάρθηκαν για τον 19, τότε θα έχεις καταλάβει τι είναι αυτό που συμβαίνει. Αυτά λοιπόν είχαμε πει μέσα από ένα σύντομο βίντεο από τις 9 Ιουλίου και με τη λήξη του καλοκαιριού, όπως είπε ο Μακρόν, δεν το λέω εγώ, θα ξεχάσουμε τη ζωή όπως την ξέραμε. Τώρα, αν κάποιοι νομίζουν ότι όλη η Ευρώπη και όλος ο πλανήτης άρχισαν να παίρνουν τέτοια μέτρα για το κλίμα, αλλά η Ελλάδα με κάποιο μαγικό τρόπο δεν θα επηρεαστεί και θα βγει αλόβητη, τότε πάω πάσο και ο καθένας φυσικά μπορεί να νομίζει ό,τι θέλει και μακάρι οι συγκεκριμένοι να έχουν δίκιο και να κάνω λάθος εγώ. Για να κλείσουμε αυτό το θέμα για την ώρα, και επειδή πολλοί με ρωτάτε για το τι μας έρχεται, βλέποντας και αναλύοντας τις ειδήσεις που προαναφέραμε, εκτιμώ ότι στο εξής τα μέτρα για το κλίμα θα απασχολήσουν περισσότερο από τον 19 και θα μας θυμίσουν όμως τους περιορισμούς που μας επέβαλαν τα τελευταία χρόνια υπό την έννοια, όπως λένε και μερικοί, ότι περάσαμε στην επόμενη πίστα, στην πιο δύσκολη. Ας δούμε τώρα τι γίνεται και με το σκάνδαλο των υποκλοπών, καθώς ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου έχει ξεκινήσει την έρευνα για την διαλεύκανση της υπόθεσης. Το σημερινό μας quiz ήταν ποιο λέτε ότι είναι το πρώτο πράγμα που ερευνά ο Ισίδωρος Ντογιάκος. Ήρθε η ώρα της απάντησης και αυτό είναι ότι ερευνά ποιο βαθύ λαρίγγι στην ΕΕΠ ή τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας είναι αυτό που διέρευσε απόρριτα έγγραφα και έτσι βγήκε στο φως το σκάνδαλο. Από εκεί θεώρησε σκόπιμο να ξεκινήσει την έρευνα ο εισαγγελέας. Ποιος δηλαδή έφερε σε δύσκολη θέση την κυβέρνηση και όχι αν τα στοιχεία αυτά ισχύουν και με βάση αυτά ποιες ευθύνες προκύπτουν για το επιτελείο Μητσοτάκη και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Αυτό ακριβώς προσπαθεί να μάθει και το Μαξίμου από την πρώτη στιγμή που ξέσπασε το σκάνδαλο των υποκλοπών. Όλον η έννοια δηλαδή είναι ποιος ήταν αυτός που μας την έκανε. Πρέπει να πω ότι μου θυμίζει τότε που είχα βγάλει σε πανελλαδική αποκλειστικότητα το βίντεο με το δυστύχημα έξω από τη Βουλή, όταν είχαν περάσει 12 ημέρες από το συμβάν και κανένα μέσο ενημέρωση δεν είχε δώσει την παραμικρή εικόνα για να μάθει ο ελληνικός λαός το τι έγινε τελικά. Και όλοι τότε έπεσαν πάνω μου ασκώντας μου πίεση με δημοσιεύματα ότι θα γίνουν έρευνες και διάφορα τέτοια και ρωτώντας που βρήκα το βίντεο. Το ότι το βίντεο ήταν αυθεντικό και έτσι όλη η Ελλάδα μετά από τόσες μέρες είδε μέσα από αυτό τι πραγματικά συνέβη στο δυστύχημα ήταν κάτι που δεν τους ενδιέφερε. Το που βρήκα το βίντεο ήταν το μόνο που τους ένοιαζε να μάθουν για να εντοπίσουν τυχόν διαρροή μέσα στη Βουλή. Ήταν τότε εκείνη την περίοδο που, όπως σας έχω ξαναπεί, το κινητό μου έκανε κάτι περίεργα
Έχω κάνει πολλές φορές την ερώτηση, μήπως μέσα σε αυτή την κατάσταση με το σκάνδαλο των υποκλοπών παρακολουθούσε κανείς και το δικό μου κινητό ή είχε κάποιο πρόβλημα. Μέχρι στιγμής απάντηση δεν έχω πάρει. Η κυβέρνηση δυστυχώς μετά από τόσα και τόσα, όχι μόνο δεν παρετείται, αλλά δεν αλλάζει πολιτική φιλοσοφία και τρόπο σκέψης. Ακόμα και η έρευνα της εισαγγελίας προς το παρόν μοιάζει κομμένη και ραμμένη στα μέτρα της. Ότι παρακολουθούμε όποιον γουστάρουμε, όπως είπε ο νέος διοικητής της ΕΕΠ, και το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι ποιος διέρευσε στοιχεία για το σκάνδαλο. Ποιος μας χάλασε τη δουλειά, για να το πούμε με απλά λόγια. Αλλάζουμε θέμα και περνάμε στα ελληνοτουρκικά με την δήλωση από τις ΗΠΑ και το State Department να καλεί την Κύπρο να μοιραστεί τους ενεργειακούς σπόρους που ανακαλύφθηκαν στην Κυπριακή ΑΟΣ εξίσου με το ψευδοκράτος. Μετά τις ανακοινώσεις της κοινοπραξίας που ανακάλυψε το νέο μεγάλο κοίτασμα στο τεμάχιο 6 της Κυπριακής ΑΟΣ, οι φίλοι και σύμμαχοί μας έδωσαν εντολή οι ενεργειακοί πόροι να μοιραστούν δίκαια στις δύο κοινότητες. Δηλαδή αναγνωρίζουν το ψευδοκράτος ως ένα νόμιμο κράτος. Αυτοί που κατηγορούν τον Πούτιν ως εισβολέα στην Ουκρανία αναγνωρίζουν ως νόμιμο και δίκαιο τον εισβολέα που κατέχει παράνομα κυπριακά εδάφη. Εν τω μεταξύ, ο Ερντογάν, βλέποντας την δημοσκοπική κατρακύλα και πως δύσκολα θα εκλεγεί ξανά το 2023, έστησε μια άκρος λαϊκιστική προπαγάνδα, στέλνοντας τη σύζυγό του Εμινέ να μαζέψει ντομάτες με τους απλούς αγρότες στη Σμύρνη. Η γυναίκα του Ταγίπ είχε προκαλέσει προσφάτως την κοινή γνώμη με εμφανίσεις γεμάτες πανάκριβες τσάντες και ρούχα γνωστών σχεδιαστών. Τώρα όμως έβαλε το τσεμπέρι και το έπαιξε αγρότησα του λαού για να πείσει τους Τούρκους που ακόμα πιστεύουν στο καθεστώς Ερντογάν. Τίποτα όμως από αυτά δεν ανέφερε η ΕΡΤ, η κρατική τηλεόραση, που έπαιξε το ρεπορτάζ με την γυναίκα του Ερντογάν και τις ντομάτες στα χέρια, χωρίς να μιλήσει για την τουρκική προπαγάνδα, την ώρα που οι Τούρκοι, λόγω υπερπληθωρισμού, αναγκάζονται να αγοράσουν πατάτες, λεμόνια και άλλα με το κομμάτι και όχι με το κιλό. Περισσότερες λεπτομέρειες για όλα αυτά και άλλες ειδήσεις από την Τουρκία θα μας μεταφέρει τώρα ο Κοσμάς Καραΐσκος και το τουρκικά-νέα.gr. Κοσμά, ο λόγος σε σένα. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Αμερικής έκανε μια πολύ περίεργη δήλωση σχετικά με τα κοιτάσματα τα οποία βρέθηκαν στο οικόπεδο 6 της Κυπριακής ΑΟΣ. Ανέφερε ότι θα πρέπει αυτά τα κοιτάσματα να μοιραστούν ισότιμα με τις δύο κοινότητες, λέει, του νησιού. Βέβαια, δεν μας καθόρισε το πώς μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα, διότι από το 1974 και μετά έχουμε όχι απλά μία εισβολή, αλλά έχουμε την εισρωή, τον επικισμό δηλαδή, ενός κυρίαρχου κράτους όπως είναι η Κύπρος, από εκατοντάδες χιλιάδες έπικους που κουβάλησε η Τουρκία από την ενδοχώρα της. Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα? Αυτές οι δηλώσεις γίνονται την ώρα που η κυβέρνηση Μητσοτάκη ουσιαστικά έχει καταστήσει την Ελλάδα μια βάση για τις ΗΠΑ. Έχει στρώσει κόκκινο χαλί. Όπου θέλουν να ανοίξουν βάσεις, ό,τι θέλουν κάνουν. Αυτή είναι η δίκαιη αντιμετώπιση που έχουμε με τις ΗΠΑ. Πολύ άσχημη αντιμετώπιση. Εμινέ Ερντογάν. Εμινέ Ερντογάν με τις δημοσκοπίες να δείχνει μια μεγάλη αύξηση ανάμεσα στα κόμματα της αντιπολίτευσης και στο κυβερνών κόμμα. Άφησε πια την πανάκριβη τσάντα Hermes των 50.000 δολαρίων, το πανάκριβο ρολόι του τύπου Σοπάρτ Γαλλίας 30.000 δολαρίων και την βρύση με επίχρυσα φύλλα που έχει στο παλάτι του Ερντογάν αξίας αρκετών χιλιάδων τουρκικών λιρών και βγήκε στο χωράφι. Έτσι, συνοδεία αρκετών δημοσιογράφων φυσικά, πήγε μαζί με τρουγκάλες αγρότησες και φωτογραφήθηκε, βιντεοσκοπήθηκε να μαζεύει ντομάτες, να κάνει σάλτσα και να κάνει και άλλα φαγητά για το χειμώνα. Θέλοντας προφανώς να δείξει ένα φιλολαϊκό προφίλ, ότι δεν είναι, ας πούμε, η βασίλισσα όπως την παρουσιάζουν κάποιοι, αλλά μια κυρία του λαού. Ο κύριος Μουσταφάς Εντόπι είναι ο πρόεδρος της Τουρκικής Βουλής. Είναι ένα φερέφωνο ουσιαστικά του Ερντογάν, ο οποίος συχνά πυκνά και αυτός κάνει τις γνωστές επιθετικές, επεκτατικές δηλώσεις σε βάρος της Ελλάδας. Πριν από μερικές μέρες στην Κωνσταντινούπολη πάτρεψε το γιο του. Αξίζει να προσέξουμε ποιοι παραβρέθηκαν εκεί πέρα και ήταν Έλληνες πολίτες. Παραβρέθηκαν λοιπόν η πρόεδρος του κόμματος της Άγκυρας στη Θράκη, ο ψευδομουφτής Κομωτινής, ο κύριος Σερίφ, ο δήμαρχος Μίκης, ο κύριος Ντελή Χουσέιν και ο αντιπεριφερειάρχης και στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, κύριος Ταρκάν Μαλταζά.
επαναλαμβάνω, το στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, κύριος Ταρκάν Μουρταζά και εκλεγμένος αντιπεριφερειάρχης αυτή τη στιγμή με το συνδυασμό του κύριου Μέτσιου, μετέβη και παραβρέθηκε στην χαρά του Προέδρου της Τρικής Βουλής. Πολύ λογικό ακούγεται, έτσι. Ευχαριστούμε, Κοσμά, για όσα μας μετέφερες. Κάπως έτσι, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος. Από εμένα, καλή συνέχεια, να είστε καλά. Γεια χαρά.